Χαιρετώ τους φίλους. Ένα άλλο τύπο βιντεάκι σήμερα, δοκιμή, γιατί υπόσχεται πολλά αυτό, από ότι το έχω δώσει σε κάποιους φίλους στην κατασκευή αυτή και ήθελα να το δω και εγώ ο ίδιος πώς λειτουργεί. Έχω έρθει εδώ στο νησί μου, στο τζάκι το οποίο είναι φτιαγμένο στο χέρι από εμάς, εμένα και τον πατέρα μου, κάτι χρόνια πίσω, έχει φάση. Και έφερα μία, βέβαια οι διαστάσεις δεν είναι για αυτό το τζάκι, η διάσταση είναι παραγγελία. Το συγκεκριμένο ας πούμε είναι 60-18, 60 μήκος, 18 βάθος και 23 ύψος. Αυτό είναι διάτρητη λαμαρίνα στη μέση, η οποία θα τη γεμίσουμε πέλετ και θα ανάψουμε με δύο μικρά προσανάματα στη μέση για να δούμε και τη διάρκεια μαζί και γενικά να αξίζει τον κόπο κάποιος να ασχοληθεί με μια αναπροβή μάλλον σε μια τέτοια αγορά. Πάρα το τοποθετήσω λοιπόν μέσα στην εστία του τζακιού μου, να το ανάψουμε και να δούμε και τη διάρκεια μαζί και τα αποτελέσματα γενικότερα, αν είναι ωφέλιμη η θερμοκρασία που παίρνουμε από μια τέτοιου τύπου, μια εναλλακτική μάλλον, λύση στον τρόπο που μπορούμε να ζεστάνουμε το σπίτι μας. Για να δούμε, τα λέμε σε λίγο λοιπόν. Πάω να το τοποθετήσω, να το ανάψω και θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε τοποθετήσει λοιπόν μέσα στο τζάκι, στην εστία, την κατασκευή. Την έχω γεμίσει μέσα πέλετ, έχω βάλει ουσιαστικά μια σακούλα πέλετ 5 κιλών και κουτσουράκια μικρά, τα οποία κατά τη δική μου σκέψη μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσουν ουσιαστικά να κρατήσουν την όλη θερμοκρασία σε κάποιο καλύτερο επίπεδο. Δοκιμές κάνουμε, έχει δρόμο η κατάσταση αυτή, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή έβαλα μερικά κουτσουράκια που είχα φέρει απ' έξω και έχω γεμίσει σε κάποιο σημείο, σε κάποιο στάδιο ουσιαστικά, έχω βάλει λίγο πέλετ, πιο πολύ να προκαλέσω μόνος μου την κατάσταση, δηλαδή να δω πόσο μπορεί να κρατήσει απόδοση τιμή η θερμοκρασία. Δεν πρέπει να το γεμίσει όλο. Αυτό παίρνει γύρω στα 15 κιλά μέσα, έτσι. Λοιπόν, εμείς τώρα έχουμε βάλει 5 κιλά πέλετ, μερικά από κλαρί ουσιαστικά ελιά, κλαράκια μικρά, και πάμε να το ανάψουμε. Θα το βάλω σε δύο εστίες ουσιαστικά. Μία δηλαδή αριστερά ισομοιρασμένα, δύο εστίες, και να δούμε σιγά σιγά τι θα γίνει. Η ώρα που το ανάβουμε είναι 11 παρά 20. Πιο πολύ να δούμε τη διάρκεια. Για να δούμε λοιπόν. Το έχω ανάψει λοιπόν. Έχει και την πλάκα του, παιδιά. Είναι και έχει και φάση. Αυτό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, ότι έχει και λίγο ρομαντικό στυλ. Παίρνει το τζάκι. Έχει χαβαλέ. Κάνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και πάμε να δούμε. Λοιπόν, δεν πειράζουμε τίποτα. Η διάτρηση είναι παντού. Βοηθάει στην εισρωή του αέρα για καλύτερη καύση. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο από μένα μέχρι να τελειώσει όλο το υλικό που έχουμε βάλει μέσα. Έχουν περάσει 10 λεπτά, οι δύο μικρές εστίες συνεχώς ανεβαίνουν και αυτό που βλέπω που μου αρέσει είναι ότι η φλόγα, επειδή παράγεται από προϊόντα ελαίου, ελιάς δηλαδή, περιέχουν λάδι μέσα, έχει μια δύναμη. Δεν είναι απλή φλόγα κερί. Οπότε αυτό, παιδιά, δείχνει να πηγαίνει πολύ καλά. Συνεχώς μεγαλώνει, παίρνει σιγά σιγά, αρχίζει η επιφάνεια της φλόγας και μεγαλώνει με αργό ρυθμό, αυτό είναι καλό. Άρα δεν καίγεται αμέσως, αυτό θέλω να δω. Έχουν περάσει ήδη 10 λεπτά. Αρχίζει σιγά σιγά μου έρχεται η ζέστη. Έχει την πλάκα του, δηλαδή δείχνει η φλόγα να έχει νόημα. Για να δούμε. Είμαστε 10 λεπτά αναμένοι. Τα λέμε πάλι σε λίγο. 11. Έχουν περάσει 20 λεπτά. Αρχίζει και κάνει μια ωραία δέσμη. Δεξιά-αριστερά. Η ζέστη έρχεται κοντά πλέον στο πρόσωπό μας. Σαν να είναι πραγματικό φυσικό ξύλο στον πάτο του τζακιού χωρίς αυτή την κατασκευή. Δηλαδή από εδώ και πέρα είναι παραγωγικό. Γιατί αρχίζει ζεσταίνεται και η λαμαρίνα σιγά σιγά γύρω γύρω, φορτίζει για αυτή. Και όντως αρχίζει, βλέπετε ότι δεν έχουν καεί καθόλου τα πέλετ, δεν έχουν πάρει χαμπάρι, δεν έχουν κατέβει επίπεδο να το πω έτσι από την αρχική στάθμη. Και όμως αρχίζει και αποδίδει. Δηλαδή για μένα αρχίζει και έχει επιτυχία αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενα. Γιατί η φλόγα έχει ένα επιθετικό χαρακτήρα, δεν είναι απλή. Δεν είναι αυτή η φλόγα η χαμηλή. Έχει ένα επιθετικό χαρακτήρα. Για να δούμε στη συνέχεια. Είναι 11 η ώρα. Έχουν περάσει 20 λεπτά. Κανονικά έπρεπε η επόμενη λήψη να είναι λίγο πιο αργά. Είμαστε ήδη 5 λεπτά από την προηγούμενη. Παιδιά, νομίζω ότι μόνο από εδώ και πέρα για μένα περνάει το τεστ. Η φλόγα, έχω έρθει πιο μακριά από το τζάκι. Η φλόγα πλέον έχει κάθε ακτινοβολία, κάθε ποιότητα της ακτινοβολίας του απλού ξύλου. Επειδή έχει πολύ ησυχία, είμαι στο νησί τώρα. Δεν ακούγεται το παραμικρό από σπίθες. Πολύ ήσυχη η καύση. Έχει πολύ φάση, δηλαδή έχει πολύ πλάκα. Αξίζει να ασχοληθεί κάποιος με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή,
Τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να πάω κοντά την κάμερά μου, είναι ακόμα η επιφάνεια, είναι πάνω-πάνω. Δεν έχει επηρεαστεί καθόλου το πέλετ από κάτω. Γιατί εντάξει, θα μπορούσε να είναι αυτή η φλόγα, δεν μπορεί να σταθεί κοντά. Εδώ τώρα που είμαι εγώ, είναι οριακά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, δείχνει ότι έχει ακόμα αντοχή. Και η φλόγα είναι σε επίπεδο που δεν θα ήταν ούτε με ξύλα, θα έλεγα. Φτάνει μέχρι το πάνω μέρος του χώρου καύσης του τζακιού μου. Ένα πολύ μεγάλο τζάκι για αυτή την αιστεία. Εγώ θα την έφτιαχνα λίγο μεγαλύτερη στο συγκεκριμένο τζάκι. Είναι μεγάλη, αλλά νομίζω η εικόνα τα λέει όλα, έτσι. Και συνεχίζουμε. Είναι 10 λεπτά. Έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα καύσης. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα γίνονται τρομερά, παιδιά. Η απόδοση είναι τρομερή. Εγώ είμαι περίπου γύρω στα 2 μέτρα, 2 κάτι είμαι από το τζάκι μου. Η ακτινοβολία μου έρχεται πάρα πολύ όμορφη. Είναι όμορφος ο τρόπος καύσης, θα έλεγα. Δεν είναι απλά ότι εντάξει, παίρνει μια ζέστη και δεν βαριέσαι. Ησυχία, δεν ακούγεται τίποτα, σπιθύρες καθόλου. Ειλικρινά, από μένα είναι... είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που βλέπω. Γιατί βοηθάνε οι τρύπες, αν δείτε από κοντά, ουσιαστικά γίνεται μια τεχνητή καμινάδα. Δεν αγγίζει οι γλώσσες της φωτιάς, δεν αγγίζουν τις γωνιές γύρω-γύρω. Γιατί δημιουργεί μια άνοση εισρωή του αέρα από εδώ, η ψυχρή, και από τις γύρω-γύρω, επειδή είναι ίδιο η κατασκευή μας, και του κάνει ένα πράγμα σαν καμινάδα. Δηλαδή είναι επιθετική η φλόγα. Έχει πολύ φάση, παιδιά. Έχει πολύ φάση. Και είναι ακόμα πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω, δηλαδή εδώ που είμαι, οριακά είναι η κάμερά μου. Το βλέπετε μέσα τι κάνει. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερή επιτυχία. Αυτό εγώ το είδα από το εξωτερικό. Σουηδίες και τέτοια. Που εκεί τα πράγματα νομίζω είναι σκληρό το κρύο, έτσι. Εκεί δεν παίζουν. Και μπήκα στη λογική να κάτσω να κάνω αυτή την κατασκευή. Από μένα μέχρι τώρα στέφεται με την απόλυτη επιτυχία. Και έχουμε ακόμα μέλλον. Για να δούμε. Δεν έχω να επισυνάψω τίποτα, παιδιά. Είναι σχεδόν 40 λεπτά, ίσως είμαστε κάπου εκεί. Η φλόγα είναι ακριβώς με τον ίδιο χαρακτήρα. Αν την προσέξετε, κάνει τρεις γλώσσες ουσιαστικά. Έχει κατέβει. Έχει εδώ μεταξύ και ένα δίχτυ σαν ρεζερβουάρ, να το πω έτσι. Χιουμοριστικά το λέω έτσι. Βλέπουμε το τι έχει καεί. Δύο τρύπες είναι πυρωμένες. Έχει κάνει δηλαδή μια επιφάνεια πυράκτωσης η οποία έχει ακόμα πολύ δρόμο. Με την ίδια, δεν έχω πειράξει καθόλου μέσα τη σκάφη. Δεν έχουμε ανακατεύσει καθόλου με τα εξαρτήματα αυτά την στάχτη. Δεν το ανακατεύουμε καθόλου, δεν χρειάζεται. Γιατί όπως καίγεται το πέλετ, συνεχώς αντικαθίσταται από το κάτω. Υπάρχει και ο ήχος. Δεν ξέρω αν το μπορεί να το πιάσει η κάμερα. Κάνει ένα boost, θα έλεγα. Οι τρύπες γύρω-γύρω, το διάτριτο της λαμαρίνας, βοηθάει τη φλόγα κάνοντάς της ένα boost ουσιαστικά. Μια ροή την οποία την κάνει σαν καυστήρα. Δεν είναι απλές οι φλόγες, βλέπετε που είναι επιθετικές. Παιδιά, είναι κόσμημα. Για μένα η επιτυχία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που νόμιζα. Και έχει ακόμα δρόμο, έχουμε ακόμα δρόμο. Έχει πλάκα, ακούγεται πολύ περίεργα. Είναι πανέμορφο, είναι πανέμορφο. Πάμε να δούμε, ακόμα έχουμε. Διανύουμε ήδη, κοντεύουμε στην ώρα. Η φλόγα είναι με τον ίδιο ρυθμό. Αυτό που δεν έχουμε επισημάνει είναι ότι τα καυσαέρια είναι αμελητέα, έως καθόλου. Δεν υπάρχει ίχνος. Το λέω για φίλους που τυχόν δεν τραβάει το τζάκι τους. Αυτό είναι μια ωραία λύση του pellet καύση μέσα σε ένα συμβατικό τζάκι, με τη λογική πια. Είσαι στον τέταρτο όροφο, έτσι, και έχεις τζάκι, κατέχεις ένα τζάκι στο σαλόνι σου, το οποίο δεν μπορείς να το ανάψεις γιατί δεν μπορείς να έχεις την παροχή ξύλων στο χώρο σου. Είτε γιατί δεν έχεις χώρο, είτε γιατί ο ακάλυπτος είναι κοινόχρηστος και εσύ. Εκεί μπορείς να κάνεις. Να αποθηκεύσει μερικά τσουβαλάκια στο μπαλκόνι σου και στις δύσκολες του καιρού του χειμώνα να έχεις αυτή εδώ τη λύση. Δεν έχω πειράξει τίποτα, παιδιά, δεν έχω ανακατέψει καθόλου τη στάχτη. Θα έκανα κι άλλο ένα πείραμα. Θα μπορούσαμε να το ταΐσουμε αυτή τη στιγμή με δύο κουτσουράκια μέσα. Μπορεί να έχεις δύο ψηλά κουτσουράκια και να τα πετάς περιοδικά μέσα. Εμείς δεν το κάνουμε τώρα εδώ, βέβαια, για να δούμε τις ανοχές του. Να δούμε το πόσο θα πάει αυτή η ιστορία. Ή να του κάνω μια μικρή με τη μασιά που λέμε στο χωριό, με την. Τη μασιά να του κάνω μια μικρή, μια χαρακιά στη μέση για να πάρει αέρα. Δεν το πειράζω καθόλου. Θέλω να δω πόσο θα πάει και πόση ώρα θα κρατήσει. Μέχρι τώρα πάει μια χαρά. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές. Εδώ είμαι οριακός που κάθομαι τώρα. Σε ένα τζάκι μεγαλύτερο θα έλεγα. Μπορείτε να δοκιμάσετε να κουμπίσετε και την πλάτη της κατασκευής πίσω στα τούβλα. Στα πυρότουβλα. Με τη λογική να αποθηκεύσει ενέργεια και στα τυχώματα το τζάκι. Έχει δρόμο. Αυτό είναι το πρώτο ξεκίνημα που έχουμε κάνει, το οποίο το είχα περιέργεια. Θέλω κάτι που σας δείχνω, μάλλον
όπως ξέρετε και στα άλλα βίντεο που το έχω πει πολλές φορές, δεν θα έδειχνα κάτι αν δεν άξιζε. Γι' αυτό ήρθα εδώ, στο σπίτι του πατέρα μου, Σαλαμίνα, στο νησί που λέω εγώ. Το τζάκι αυτό, παιδιά, είναι κατασκευή τρελή. Έχει κάψει εδώ μέσα, να το πάμε και λίγο στο παρέστικο. Και έχουμε ψήσει εδώ χάμο, έχει γίνει χαμός. Ωραία πράγματα. Αυτά είναι τα ωραία ενός σπιτιού. Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο στην κατασκευή. Είναι βαμμένο με πυράτο χιμπογιά που βάφουν τις όμπες σε 700 βαθμούς. Έχει πλάκα. Δηλαδή, μπορούμε να το κατασκευάσουμε στις διαστάσεις που θέλει το κάθε παλικάρι, με μια μικρή ανοχή γύρω-γύρω από τα τυχώματα για θέμα διαστολής. Δηλαδή, δεν μπορεί να το πας φράκα στο τζάκι σου, στο χώρο σου. Να μπορείς να το βγάζεις και να το βάζεις και εύκολα. Έχει πολύ φάση. Όπως είναι τώρα, αν κάποιος θέλει για κάποιο λόγο να το φερμάρει, να το πάει σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, μπορείς να το ταΐσεις από πάνω μια σβούρα με πέλετ ή με ξυλάκια, όπως είπαμε. Εμείς δεν το κάνουμε τώρα εδώ για να δούμε τις ανοχές του, είπαμε. Και πλησιάζουμε στην ώρα. Είναι πολύ καλή απόδοσή του αυτή τη στιγμή. Βάση κατανάλωσης και διάρκειας καύσης. Είναι πολύ ικανοποιητική θερμοκρασία του πλέον. Ο χώρος έχει ζεσταθεί πολύ. Και συνεχίζει με ένα ρυθμό, νομίζω, πολύ ικανοποιητικό. Για να δούμε. Ξέρουμε πολύ καλά, παιδιά, ότι οι γατούλες και οι γυναίκες πάνε στη... το έχουν με τη ζέστη. Το Διάννα, Ανούλα, πού είσαι. Λοιπόν, έχει περάσει μία ώρα και 10 λεπτά περίπου. Και ακριβώς με τον ίδιο ρυθμό, παιδιά, έχει πολύ πλάκα, έτσι. Έχει κατέβει η πυρά, η φωτιά έχει κατέβει κάτω. Η θράκα του. Η οποία δείχνει όμως ότι δείχνει πείσμα ακόμα. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Βαράει ακόμα να έχει αρπάξει και το κουτσουράκι απ' έξω από τη θερμοκρασία. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες είναι ικανοποιητικές ακόμα. Η φλόγα είναι ακόμα σε καλό στάδιο. Αυτό εντωμεταξύ η κατασκευή παίρνει πάρα πολλά συν. Δηλαδή, θα μου πεις, Πυράκο, το πλαισιώνεις πάρα πολύ. Το πλαισιώνω, παιδιά, γιατί δεν περίμενα τέτοια αποτελέσματα. Το είχα φτιάξει πέρυσι σε κάποιους φίλους και μου είχαν στείλει τα feedback. Οι αξιολογήσεις είναι πολύ καλές. Αλλά το βλέπω πλέον και με δική μου εμπειρία, η οποία είναι η φλόγα, τη βλέπετε. Το τζάκι. Κρατάει ακριβώς τον ίδιο ρυθμό. Έχει περάσει μία ώρα και κάτι. Αυτό πρώτο πλαισίωση είναι πολλά πράγματα. Αν μεγαλώσουμε λίγο τις διαστάσεις στο βάθος, δηλαδή μπορεί να πάρει και. Εγώ θα το πάω και λίγο για τους μερακλείδες, τους φίλους στα χωριά, έτσι. Μπορεί να ψήσει και κάτι πάνω, αν θέλεις. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες το καλοκαίρι μπορούν να το διακοσμήσουν. Είναι πολύ όμορφο, παιδιά. Είναι πολύ όμορφο. Νομίζω ότι για να κρατήσεις. Είναι 60 πόντους το μήκος. Για να κρατήσεις αυτή τη φλόγα με κούτσουρα, σαφέστατα θα χρειαστούν και μεγάλες διαδομές στα κούτσουρα και πολύ περισσότερα από αυτό που έχουμε κάνει εμείς τώρα εδώ. Με πολύ, το ξαναλέω, ικανοποιητικές θερμοκρασίες. Και έχει ακόμα μέλλον. Πάμε να το δούμε ακόμα. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι και να πέσει φλόγα, όλα τα τζάκια και τα επαγγελματικά και όταν φτιάχνεις γενικότερα ένα τζάκι, δεν ξέρω αν μπορεί να το πιάσει η καμερά μου, έχουν ένα κλαπέ. Δεν ξέρω αν το πιάσε η κάμερα. Το οποίο όταν κλείσεις, όταν δεν έχεις πλέον καυσαέρια, παραγωγές καυσαερίων, όπως εδώ δεν τα έχουμε από την αρχή βέβαια, μπορεί να κλείσεις το κλαπέ και να εγκλωβίσεις τη θερμοκρασία, να τη γυρίσεις στο δωμάτιό σου. Γιατί αυτή η φλόγα από κάτω, αυτή η πυρά από κάτω, το κάρβουνο ουσιαστικά, έτσι. Και κάτι άλλο, το πέλετ που πήρα είναι αμφιβόλου ποιότητας, παιδιά. Δεν είναι καλά αγορασμένο, δεν ξέρω από τι είναι. Τέλος πάντων, δεν μας πειράζει, συνεχίζουμε. Μπορείς να θα έχει ακόμα δύναμη. Και να πέσει η φλόγα, οι γλώσσες αυτές. Έχεις ακόμα το κάρβουνο να το δουλέψεις κατεβάζοντας το κλαπέ από πάνω. Αν δεν θες να τροφοδοτήσεις να συνεχίσεις, είναι η ώρα περασμένη και θες να πάει να ξεκουραστείς, μπορείς να κατεβάσεις το κλαπέ και να εγκλωβίσεις θερμοκρασίες μέσα στο δωμάτιό σου, να πάρεις όσο το γίνεται δυνατόν την περισσότερη ενέργεια από αυτό που καις. Συνεχίζουμε. Έχει περάσει αρκετή ώρα πλέον. Νομίζω ότι περνάει σε όλες τις τα τεστ του εργαλείου μας. Έχει φύγει η φλόγα και έχουμε μπει στο στάδιο του κάρβουνου. Έχει ένα πολύ δυνατό κάρβουνο μέσα αυτή τη στιγμή, το οποίο αυτό μπορείς το βράδυ να το ταΐσεις εντός εισαγωγικών και με μπρικέτες, με κάρβουνο. Δηλαδή ουσιαστικά δουλεύει πλέον σαν σώμα, θα έλεγα. Η κατασκευή έχει φύγει η φλόγα η φυσική, η αυτή που ξέρουμε όλοι το τζάκι πώς λειτουργεί, και έχει, θα έλεγα, έχει μπει σε μια κατάσταση, αν μου επιτραπεί ο όρος, καλοριφέρ. Δηλαδή είναι σαν ένα δυνατό σώμα καλοριφέρ. Γιατί το κάρβουνο παίρνει αέρα από κάτω, θα καεί όλο. Ενώ ήταν τζάκι, μπορεί να το σκεπάσει η στάχτη από πάνω και να πας το πρωί αυτό που κάνουμε, που αναζωπηρώνουμε πολλές φορές σκάβοντας την υπάρχουν στάχτη. Εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εδώ θα καεί όλη. Άρα, υποφελούμαστε και τα αποτελέσματα της κάψης, το οποίο είναι το κάρβουνο. Βλέπουμε ότι σίγουρα καίει. Θα καίει για πάρα πάρα πολύ ώρα μέχρι να καταφέρει. Βλέπετε μέσα. Είναι πολύ ζωντανό ακόμα. Έχει πολύ θερμοκρασία.
Αυτά φίλοι μου. Νομίζω ότι άξιζε το βιντεάκι αυτό να δούμε. Είναι ένα διαφορετικό βίντεο από τα άλλα. Τις κατηγορίες μας θα γυρίσουμε και εκεί πάλι. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα μαζί. Αλλά μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα να το δούμε παρέτσα. Να είστε καλά φίλοι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.